Δεύτερη παρουσία έγινε στη Φιλαρμονική Εταιρεία Πατρών. Ακολούθησε τρίτη παρουσίαση στην Κοριαλένια Βιβλιοθήκη από το Λύκειο Ελληνίδων Κεφαλονιάς. Έχει δώσει συνεντεύξεις σε επίσημα φύλλα εφημερίδων, Πάτρας, Πελοπόννησο κτλ. Και Κεφαλονιάς ημερήσιος. Η κυρία Γαλάτια Βέρα, πιστός φίλος των παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και πολύ καλός σύντροφος στις σπιτικές της συλλογές, περιλαμβάνει και τρία ποίηματα που έχει γράψει και έχει αφιερώσει στα άτομα με αναπηρία. Απόψε θα μας ταξιδέψει με γνωστά αγαπημένα τραγούδια, αλλά και με τις προσωπικές της δημιουργίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλούμε. Πρώτο τραγούδι για απόψε, Προσδοκία, σε μουσική και στίχους της Γαλάτιας Βέρα. Επιθυμώ και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την κυρία Σοφία Μαροπούλου για την τόσο ευαίσθητη αυτή πρόσκληση. Θεωρώ πως είναι η ομορφότερη στιγμή που επικρατεί αυτή η οικείωση της τέχνης με το θησαυρό που κρύβουν αυτά τα παιδιά. Είναι πράγματι πολύτιμο να μοιραζόμαστε κάτι ιερό, όπως αυτή η στιγμή. Στα παιδιά απηχεί πολλαπλάσια. Σε εμάς, ας γίνει το αντίδοτο σε κάθε ανάλγητη ροή συμβαινόντων. Σας ευχαριστώ. Σαν να ζητά μια αφορμή, εσύ κοιτάζει στο νοτιά. Αφήνεσαι χωρίς πανιά. Λαϊ, 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 λαϊ. Σε μια στιγμή ξαναγυρνάς, αφηρημένα προσπερνάς. Κάτι σου δεν έρθει προς τα εκεί, μα εσύ δεν δίνεις προσοχή. Σε λίγο το όνειρο ξυπνάς, το απιαστό να αναζητάς. Γύρω σου φίλοι καρδιακοί, ατμόσφαιρα αερινή.